Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που θα φτιάξουμε την παγίδα. Παίρνουμε ένα μπουκάλι, ένα απλό μπουκάλι. Μέσα αυτό που βλέπετε που γυαλίζει είναι ηλιέλαιο. Αυτό βλέπετε είναι ένα κομμάτι ψωμάκι, το οποίο το παίρνουμε το κομμάτι αυτό με το ψωμί. Θα χρειαστούμε μια συνηθισμένη σιλικόνη. Θα κάψουμε τώρα τη σιλικόνη μας. Έχει ήδη πάνω αυτό, έχει πιάσει ήδη αυτό το ψωμάκι ξανά. Και με λίγο τη σιλικόνη εδώ να λιώσει, γιατί τώρα δεν έχουμε πιστόλι σιλικόνης κοντά μας να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι με ένα σπίρτο. Το κάνουμε στο ψωμάκι, το πασαλίφουμε στο ψωμάκι έτσι και το κολλάμε μέσα έτσι όσο μπορούμε πιο πάνω, έτσι να κολλήσει εκεί. Το είδαμε πως κόλλησε αυτό με τη σιλικόνη, δεν πάει πουθενά τώρα αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο. Τώρα παίρνουμε λίγο ηλιέλαιο και στάζουμε εκεί πάνω λίγο ηλιέλαιο να ποτίσει. Πολύ λίγο. Σταγόνες θέλει, τώρα δεν ξέρω, θα μας φύγει εμάς λίγο πιο πολύ. Αυτό. Να ποτίσει. Τοποθετούμε το ψωμάκι από τη μία μεριά και έχουμε και αυτή τη ροδέλα ή ένα κέρμα μπορούμε να βάλουμε των 2 ευρώ και το βάζουμε απέναντι από το ψωμί, έτσι ώστε όταν το ποντίκι πάει να σκαλίσει το ψωμί να φύγει η ροδέλα και να κλειστεί, να εγκλωβιστεί μέσα. Δεν θέλουμε να γίνει και πολύ σταθερό, έτσι. Γιατί με την παραμικρή κίνηση να μπορεί να πέσει. Εδώ το βλέπουμε από κοντά να το δείτε. Ορίστε, αυτή είναι η παγιδούλα μας με τη ροδέλα και τώρα περιμένουμε το ποντικάκι που έχουμε δει ότι μπαίνει από εδώ πέρα. Εδώ που βλέπουμε πως πιάστηκε ένα ακόμη ποντικάκι, να το βλέπετε εδώ ξεκάθαρα, να το εδώ. Πήγε να φάει εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι και το κέρμα είναι μέσα από εδώ. Να το πατάει το κέρμα. Πιάστηκε στη φάκα το ποντικάκι μας. Άρα η παγίδα μας κάνει δουλειά. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η ώρα της απελευθέρωσης του τροκτικού μας. Έλα, άνοιξέ το. Βλέπουμε δεν θέλει να φύγει.